Γεια σας φίλοι μου και στην υγειά σας. Τσιπουράκι Τυρνάβου, έτσι. Μόλις έφαγα με τον αραμά μου, με τη γαριτούλα μου, γαρίδο μακαρονάδα, τα τζατζικάκια μου, τα ντολμαδάκια μου κτλ. Κάτι ψυγμένες οι γαρίδες, έτσι. Μην νομίζω ότι είναι φρέσκες. Πού λεφτά για φρέσκες γαρίδες τώρα. Και εκεί που έτρωγα, ακούω παιδιά μου καλά ένα πιτ πιτ μήνυμα. Λέω, για να δω, θα είναι κανένας συνδρομητής. Βλέπω Zenith. Ωι μανούλα μου, λέω. Εκείνο που έλεγα προηγούμενα στο βίντεο. Λέω να το δω. Άντε να το δω, μωρέ. Τώρα είμαι, λέω, και σε διάθεση, πήγε το τσιπουράκι μου. Τι ήθελα και τώρα, ρε παιδιά. 680 ευρώ. Και 45 το ρεύμα, το οποίο πριν από μια εβδομάδα πλήρωσα άλλα 75. Πιστεύω ότι ήρθε και σε εσάς. Ψυχραιμία, παιδιά. Όχι μόνο εγώ, όλοι το ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν ακόμα χειρότερα. Είναι οι χειρότερες κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, είναι αυτές εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Όποιες κυβερνήσαν ήταν οι χειρότερες που έχω δει εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Κατευθύνονται, δεν έχουν το τσαγανό, δεν έχουν την πυγμή να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Πιόνια, πιόνια, μαριονέτες είναι. 680 ευρώ. Πρώτη του μηνός έδωσα 300 για το ενίκιο. Στο καπάκι, ενώ βλέπω Zenith, από κάτω βλέπω ασφάλεια αυτοκινήτου. Άλλα 160. Πόσο πάμε καλά μου παιδιά, 680 και 300, 980 και 160, πάει ο μισθός. Και μισθός καλός, έτσι. Φανταστείτε κάποιους που παίρνουν, χθες μιλούσαμε ένα παλικάρι επί δράμα, από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύει σε ένα επιτοπίο και παίρνει 630 ευρώ, παιδιά. Πρωί, απόγευμα, κάθε μέρα. Πολλές φορές και πάει και Κυριακή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, πώς θα πλήρωσε αυτούς τους λογαριασμούς. Πού μας έχουν φτάσει, ρε παιδιά. Υπάρχουν δύο πόλεμοι. Ο οικονομικός και ο κανονικός ο πόλεμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε και τους δύο μαζί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως έρχεται μετά τον πόλεμο η οικονομική κρίση. Εδώ έχει έρθει προτού καν ξεκινήσει ο πόλεμος. Φανταστείτε δηλαδή τι θα γίνει στη συνέχεια. 680 δεν είναι τίποτα. 1080 θα έρχεται. Ναι, αλλά ρε παιδιά, πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα γίνει. Τα έχουμε κόψει όλα. Μήπως γι' αυτό το λόγο αυτά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια μας προετοιμάζουν, σου λέει, καθίστε σπίτια σας, γιατί θέλετε, δεν θέλετε κάποτε και να μπορείτε. Και να έχετε τη διάθεση, μάλλον, όχι να μπορείτε, δεν θα μπορείτε, και να έχετε τη διάθεση, δεν θα το κάνετε από το σπίτι. Γι' αυτό συνηθίστε σε αυτό το ρόλο που σας δίνουμε, να πάμε μια χαρά. Εμείς προλάβαμε, ζήσαμε. Τα παιδιά μας τώρα μεγαλώνουν και βιώνουν κατευθείαν το που μεγαλώνουν, πάνε στην εφηβεία, όλη αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά θα τους μείνουν εδώ μέσα, για όλη τους τη ζωή. Ένα κινητό και αυτό και τίποτα άλλο. Εμείς είπαμε, παλάμες, παίζαμε από εδώ, από εκεί, άλλα χρόνια. Παΐσιος. Τι έλεγε ο πάτερ Παΐσιος? Στα βουνά, στα χωράφια σας, στα χωριά σας, τις σκοτούλες σας, τα ζωάκια σας, τα χωταρικά σας και μαζέψτε σιτάρι να έχετε. Νομίζετε δεν θα γίνει, Μας περιμένουν κάτι πίνες, παιδιά. Μας περιμένουν κάτι πίνες ανελαίτες. Κάτι συνθήκες άθλιες. Θα υποφέρουμε.
Πάρα πολλοί υποφέρουν, απλά δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε. Κι όμως είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας. Υπάρχουν μετά άτομα τα οποία και εγώ προσωπικά ξέρω που είναι άνεργα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς τα βγάζουν πέρα. Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα ποτέ. Πώς τα βγάζουν πέρα, δεν ξέρω. Θα σηκωθούμε λοιπόν να πάμε στα βουνά, στα παρατεριστικά μας. Μια φορά θα πάμε και εκεί θα μείνουμε. Ή ποιος έχει δύο αυτοκίνητα σε μια οικογένεια, πούλημα το ένα, πόσα κινητά έχουμε, 4. Κόβουμε τα 3, κρατάμε μόνο το ένα και κάνουμε τη δουλειά μας όλη η οικογένεια με ένα κινητό. Καπνίζε, τσιγάρο, κομμένο. Ίντερνετ, κομμένο. Τι θα κάνουμε? Να δείτε πώς θα γυρίσουμε στα παλιά τα χρόνια. Θυμάστε τα χρόνια με το κεράκι και με το βιβλίο? Ένα βιβλίο, όχι αγορασμένο, από αυτά που έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Θα τα ξαναδιαβάσουμε 10 φορές το κάθε βιβλίο, το βράδυ εκεί πέρα. Ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Πού τηλεόραση, πολυτέλεια, ρεύμα. Και θα πάω στο παρατηριστικό, θα βάλω τις ντοματούλες μου, τα γκουράκια μου, τα κολοκυθάκια μου, θα βάλω και 2-3 κοτούλες εκεί πέρα. Θα έχω και τα καναρίνια μου, σε περίπτωση που πέσει πίνα, να τα κάνω μεζέ, ξέρω εγώ, εκεί θα φτάσουμε. Να βλέπουμε γάτες και σκυλιά στους δρόμους, η γάτα έχει σαν το, αν το κάνεις τη γάτα, αν την κάνεις στη φάδο, είναι σαν το λαγό, σαν το κουνέλι στη φάδο. Και πιο ωραίο λένε, στην κατοχή έτσι λέγανε. Λουκούμι, μια ταινία με ποιον ήταν που τον κάνανε δικαστήριο, επειδή έσφαξε και έκανε στη φάδο μια γάτα, να πούμε. Και του λέει ο δικαστής, λέει, ας πω, ήταν νόστιμη και λέει, άλλο πράγμα κύριε δικαστά, λέει, λουκούμι, η γάτα. Δεν θα πούμε κάτες εδώ, δεν θα βλέπουμε ούτε γάτες τίποτα. Αγριοπούλια, όλα ντάμ κάτω, μάσα. Λοιπόν, θα πάμε πολύ στα χωριά μας, στα παρατηριστικά μας. Διακοπές φέτος τι. Διακοπές, αν δώσεις 100 ευρώ με τις ζήτες να πας 30 χιλιόμετρα και να έρθεις. Τι λέει, τι διακοπές, ρε. Ξεχάστε τα αυτά, παιδιά. Ξεχάστε τα, πεθάνατε αυτά. Δεν θα έχουμε κίνδυνο να μπαίνουμε μέσα να βλέπουμε τίποτα. Εκδρομές παλιές που πηγαίναμε, να βλέπουμε τη θάλασσα που κάναμε μπάνιο και όλα αυτά. Τίποτα, παιδιά. Γελάω, τι να κάνουμε. Δεν μας έχουν πεθάνει, ρε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρουμε και μια καραμπίνα, γιατί άμα φυτέψω εγώ στην Καλλικράτεια παράδειγμα στο παραδεστικό, πρέπει να είναι σκοπό, να πούμε, γιατί θα πέφτει πίνα, θα έρχονται όλοι να κλέψουνε, θα βλέπουν την κότα, να πούμε, και θα ρωμάνε 20 άτομα να αρπάξουν την κότα να την πάρουνε. Άλλο και αυτό πάλι. Πρέπει να έχουμε και το νου μας. Και μην γίνει και κανένα κατέβασμα, τίποτα, ξέρω εγώ, προς τα κάτω, μπει στο κόλπο και η Τουρκία, γιατί αυτό θέλει ευκαιρία να εισβάλλει. Εντάξει. Σε 2-3 μέρες θα γίνει μια μαχούλα εκεί πέρα, θα πάρουν 2 νησάκια. Δεν θα πάρουν τίποτα, θα αντισταθούμε. Τι να πω. Θα χάσει πάρα πολύ κόσμο σε τη δουλίτσα του. Μακάρι, εύχομαι να μην χάσει κανένα στη δουλίτσα του. Θα πέσει μεγάλη πείνα, παιδιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όλοι θα έρθουμε κάποτε στα λόγια των Πατέρων και του Θεού, που μέχρι τώρα λέμε, εντάξει, τι Θεό, πού είναι ο Θεός, πού είναι, γιατί δεν μας στηρίζει, γιατί δεν μας βοηθάει. Θα τον καταλάβουμε, αλλά θα είναι αργά, όπως και όλες οι προφητείες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα θα γίνουνε, παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Αυτό ήθελα έτσι να τα πω λίγο, ρε παιδιά. Ξέρεις τι είναι να τρως τώρα και λες, σαν καθαρά Δευτέρα, να πούμε, να πιω και το τσιπουράκι μου, στην υγειά σας ξανά. Και να σου έρχεται νταμπατζιλίκι 680 ευρώ αέριο. Και ακόμα αυτές δεν είναι οι τιμές του πολέμου. Σε λίγο θα έρθουν οι καινούργιες τιμές του αέριου. Πετρέλαιο, βενζίνη, τι θέλετε, μάρκετ, στα υψηλά. Λοιπόν, ας προετοιμαστούμε για τα χειρότερα, παιδιά. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Σας μάβησα την ψυχή, είναι η πραγματικότητα. Φυλάκια.